Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του EDS, ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ. Γεια σας, κύριε Μενεσιάν. Γεια σας, καλησπέρα. Το θέμα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και η εξέλιξη που υπάρχει στην περιοχή κυριαρχεί σε όλα τα μέσα και τα εγχώρια και τα παγκόσμια και ήθελα να μας δώσετε μια πρώτη εικόνα μετά τις ένοπλες συγκρούσεις που ξεκίνησαν την 19η Σεπτεμβρίου και την ευρείας κλίμακας σύγκρουση που είχαμε σε βάρος του αρμενικού θύλακα Ναγκόρνο Καραμπάχ ή Αρτσάχ όπως το λέτε. Θέλω να μας πείτε πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθούν από εδώ και μπρος τα πράγματα και πώς θα αποδεχτούν οι Αρμένοι τη νέα πραγματικότητα της απώλειας του Αρτσάχ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Οι Αρμένοι προς το παρόν δεν έχουν τη δυνατότητα να μην αποδεχθούν την κατάσταση αυτή. Τι εννοώ? Πλέον η περιοχή έχει αδειάσει από τον αρμενικό πληθυσμό. Δεν υπάρχει αρμενικός πληθυσμός. Αποχώρησαν σχεδόν όλοι. Και μιλάμε για μια παρουσία χιλιετιών στην περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πρόσφυγες και γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην περιοχή παρά τις ψεύτικες διαβεβαιώσεις που δίνει το Αζερβαϊτζάν, αλλά γνωρίζουν ότι αν πάνε εκεί θα αντιμετωπίσουν πολύ, πολύ σοβαρά προβλήματα. Τώρα τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Το ζήτημα του ορεινού Καραμπάχ, το ζήτημα του Αρτσάχ, το ζήτημα του Ναγκόρνου Καραμπάχ, το ζήτημα σκέτη του Καραμπάχ, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό λοιπόν το ζήτημα επιλύθηκε από ό,τι φαίνεται οριστικά, όμως επιλύθηκε δια της βίας και δεν επιλύθηκε με τη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις και είναι ένα ζήτημα το οποίο ξέσπασε πριν από 35 χρόνια, αλλά οι ρίζες του βρίσκονται πίσω. Πριν από 100 χρόνια ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά, αλλά η τελευταία φάση, εν πάση περιπτώσει, ξεκίνησε το 1988. Μπορεί να επιλύθηκε λοιπόν η κρίση αυτή, το ζήτημα αυτό, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν θα καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο να υπογράψουν μια συνθήκη ειρήνης. Διότι ναι μεν το ορεινό Καραμπάχ, το Αρτσάχ, ήταν το ακαθόδες ζήτημα μεταξύ των δύο πλευρών, όμως από ό,τι φαίνεται μετά την νίκη του Αζερβαϊτζάν το 2020 άνοιξαν, αν θέλετε, οι ορέξεις, αν μου επιτραπεί έτσι αυτή η λαϊκή έκφραση, του Αζερβαϊτζάν και πλέον δεν ήταν ευχαριστημένο μόνο με την επίλυση του ζητήματος του Καραμπάχ, αλλά άρχισε να ζητά και άλλα πράγματα από την Αρμενία για να αναβαθμίσει τη θέση του τέλος πάντων στην περιοχή. Και το βασικότερο που ζητά είναι πολλά. Δεν θα σταθώ σε όλα, γιατί θα χάσουμε πολύ χρόνο, αλλά το βασικότερο που ζητάει, που είναι και η ουσία, ζητάει το Αζερβαϊτζάν αυτή τη στιγμή και η Τουρκία μαζί με το Αζερβαϊτζάν, ζητούν το άνοιγμα ενός διαδρόμου, ο οποίος διάδρομος θα έχει ειδικό καθεστώς, στη Νότια Αρμενία. Γιατί? Αν όποιος μας ακούσει, ανοίξει το χάρτη του Καυκάσου, έτσι, οποιοδήποτε χάρτη, από το Google Maps, έτσι, έναν κανονικό χάρτη, δεν έχει σημασία. Και δει πώς είναι τα σύνορα στην περιοχή. Είναι η Κασπία θάλασσα, που είναι μια λίμνη μεγάλη ουσιαστικά, αλλά τη λέμε θάλασσα, την είναι τεράστια. Στα αριστερά, δηλαδή στα δυτικά, είναι η δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν. Πιο δυτικά είναι η Αρμενία και πιο δυτικά είναι η Τουρκία. Τώρα, βορείως της Αρμενίας είναι η Γεωργία και νοτίως της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν είναι το Ιράν. Σφήνα μεταξύ Ιράν, Τουρκίας και Αρμενίας υπάρχει ένας θύλακας. Ένας εξωτερικός θύλακας που ανήκει στο Αζερβαϊτζάν, ο οποίος ονομάζεται Ναχιτσεβάν. Είναι ένας θύλακας, δεν είναι πάρα πολύ μικρός σε μέγεθος. Είναι για παράδειγμα, τι να σας πω, σχεδόν στο μέγεθος της Κρήτης, για να πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος, στο περίπου, ίσως λίγο μικρότερο. Λίγο μικρότερος. Εκεί κατοικούν 450.000 Αζερβαϊτζανοί και αυτός ο θύλακας είναι αποκομμένος με το υπόλοιπο Αζερβαϊτζάν. Δεν συνδέεται δηλαδή
από το δεν συνδέεται χερσαία, μόνο διαέρος. Ο μοναδικός δρόμος που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι μέσω Ιράν, αλλά δεν χρησιμοποιείται πάντα, διότι θα το πούμε και στη συνέχεια, το Αζερβαϊτζάν και το Ιράν δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Τι θέλουν λοιπόν? Το 2020, όταν η Αρμενία ουσιαστικά συνθηκολόγησε μετά την ήττα της, όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να ανοίξουν πλέον τα σύνορα κάποια στιγμή και να επαναλειτουργήσουν όλοι οι εμπορικοί και οικονομικοί διάδρομοι. Και άρα να αποκατασταθεί και η χερσαία σύνδεση μεταξύ Ναχιτσεβάν, που είναι αυτός ο θύλακας, με το υπόλοιπο Αζερβαϊτζάν. Η Αρμενία δέχτηκε. Δέχεται να ανοίξουν τα σύνορα, δέχεται να λειτουργήσει σιδηροδρομική γραμμή, δέχεται να λειτουργούν οι αυτοκινητόδρομοι, που είναι ο ένας, τέλος πάντων, ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τις δύο περιοχές. Όμως, και εδώ έρχεται η πολιτική του αναθεωρητισμού και του ρεβανσισμού. Το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία τι λένε στην Αρμενία? Δεν μας αρκεί να ανοίξετε τα σύνορα. Θέλουμε σε αυτόν τον διάδρομο να μην υπάρχει παρουσία του αρμενικού κράτους. Να μην υπάρχουν συνοριοφύλακες στα σύνορα, να μην υπάρχουν στρατιώτες, φαντάρι, να μην υπάρχουν αστυνομικοί, να μην υπάρχει αστυνομία δηλαδή, να μην υπάρχουν τελωνιακές αρχές. Σαν να λέει στην Αρμενία ότι θα εγκαταλείψεις μια για πάντα αυτά τα εδάφη και δεν θα σου ανήκουν πλέον, δεν θα έχεις κυριαρχία επί των εδαφών αυτών. Είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, σαν να βρισκόμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν και σε αυτό το παράλληλο σύμπαν να απειλεί η Βόρεια Μακεδονία. Ας πούμε ότι σε αυτό το παράλληλο σύμπαν είναι μια ισχυρή χώρα, γιατί δεν είναι στο δικό μας, στη δική μας πραγματικότητα, αλλά για να καταλάβετε λίγο τι συμβαίνει. Σε αυτό το παράλληλο σύμπαν λοιπόν η Βόρεια Μακεδονία είναι μια ισχυρή χώρα και απαιτεί από την Ελλάδα να ανοίξει ένας διάδρομος προς τη Θεσσαλονίκη για να βγει στη θάλασσα, γιατί είναι ένα περίκλειστο κράτος, και να μην υπάρχουν τελωνιακές αρχές στη δεδομένη, να μην υπάρχουν στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα, να μην υπάρχουν αστυνομικοί, να μην ελέγχεται τίποτα που θα περνάει με αυτό το διάδρομο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Το παράδειγμα, κύριε Μανασιάν, που μας δώσετε είναι χαρακτηριστικό. Παρουσιάζει με ακρίβεια τους συσχετισμούς και εδώ βλέπουμε ότι ο ένας μεγάλος αναθεωρητισμός, ο Οθωμανικός, ήρθε να βρει τον Αζερβαϊτζανό, που νομίζω ότι δεν βγαίνει και τυχαία το σύνθημα «Ένα έθνος, δύο κράτη». Θέλω να μείνουμε όμως λίγο στο 2020, γιατί όπως έχετε περιγράψει και στην αρθρογραφία σας, η οποία είναι τακτική πάνω στο θέμα, είχαμε μία συμφωνία από τους Αζέρους και τους Αρμένιους, η οποία όμως δεν τηρήθηκε. Είχαμε, απαριθμείται, μία σειρά από παραβιάσεις που γίνανε στην κατάπαυση του πυρός, σε καταστροφή, ας πούμε, μνημείων, σε δολοφονίες αμάχων, και υπάρχει και η άλλη άποψη. Θέλαμε να μείνουμε λίγο σε αυτό. Κοιτάξτε, είναι απλό. Η Αρμενία αναγκάστηκε να υπογράψει μια συμφωνία το 2020, τον Νοέμβριο του 2020. Μια συμφωνία την οποία την έφερε η Ρωσία. Ήταν μια τριμερής συμφωνία μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Πούτιν, του Αζερβαϊτζανού Προέδρου Αλίεφ και του Αρμένιου Πρωθυπουργού Πασινιάν. Αυτή η συμφωνία τι έλεγε? Λέει ότι τερματίζεται ο πόλεμος. Μια κατάπαυση του πυρός δηλαδή. Διότι επί 44 μέρες υπήρχε πόλεμος, έτσι. Το πρώτο άρθρο ήταν αυτό, εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός. Ένα άλλο άρθρο έλεγε να επιστραφούν εδάφη στο Αζερβαϊτζάν, τα οποία επιστράφηκαν από την Αρμενία, τα οποία τα έλεγχε στα πέριξ του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ωραία. Αυτό τηρήθηκε δηλαδή. Ένα άλλο σημείο της συμφωνίας έλεγε ότι πρέπει να επιστρέψουν όλοι εχμάλωτοι πολέμου. Δεν το τήρησε το Αζερβαϊτζάν. Δεν το επέστρεψε. Όπως δεν τήρησε και την κατάπαυση του πυρός, έτσι. Μετά ένα άλλο σημείο έλεγε ότι πρέπει να επιτρέψουν οι Αζερβαϊτζάνοι να επιστρέψουν οι εκτοπισμένοι από τα εδάφη που κατέλαβε. Δεν τους επέτρεψε να επιστρέψουν. Πάλι παραβιάστηκε. Το βασικό το οποίο παραβιάστηκε, πέρα από την κατάπαυση του πυρός που είναι ζωτικής σημασίας, είναι το εξής. Υπήρχε ένας δρόμος ο οποίος συνέδεε την Αρμενία με τον Αγκόρνο Καραμπάχ.
αυτός ο δρόμος είναι γνωστός ως ο διάδρομος του Λατσίν, γιατί περνάει από μια πόλη η οποία ονομάζεται Λατσίν. Ωραία. Αυτός ο διάδρομος, όπως καταλαβαίνει κάποιος που μας ακούει, είναι ζωτικής σημασίας, ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των Αρμενίων του Ναγκόρνου Καραμπάχ, διότι ήταν η μόνη του σύνδεση με την Αρμενία και τον εξωτερικό και τον υπόλοιπο κόσμο. Διότι κατά τα άλλα η περιοχή ήταν περικυκλωμένη, απομονωμένη και περικυκλωμένη. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 2020, τον διάδρομο αυτόν θα τον επιτηρούσαν οι ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στην περιοχή το 20 ως ειρηνευτική αποστολή, τάχα μου. Τι έγινε όμως? Αχαίρετα, με παραβίαση της συμφωνίας από το Αζερβαϊτζάν, αλλά και από τη Ρωσία, από τη στιγμή που δεν επέβαλε την τάξη, οι Αζερβαϊτζάνοι έκλεισαν αυτό το δρόμο πέρυσι το Δεκέμβριο. Και τον Απρίλιο του 23 τοποθέτησαν σημεία ελέγχου, πάλι κατά παράβαση της συμφωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Πλέον το Ναγκόρνο Καραμπάχ ήταν 100% αποκομμένο από τον εξωτερικό κόσμο. Και ενώ στην αρχή επιτρεπόταν η είσοδος του Ερυθρού Σταυρού, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, της Επιτροπής Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο οποίος έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα στην περιοχή, τι έκαναν το καλοκαίρι οι Αζερβαϊτζανοί? Εμπόδισαν πλέον την είσοδο και αυτών των οχημάτων της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού στην περιοχή, και με αποτέλεσμα στα τέλη του καλοκαιριού πλέον να υπάρχει στην περιοχή, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, ένας τεχνητός λοιμός, όπως σας το λέω, ο οποίος ουσιαστικά είχε οδηγήσει στην εξόντωση σχεδόν των κατοίκων της περιοχής, των Αρμενίων κατοίκων της περιοχής. Πέθαιναν της πείνας κυριολεκτικά. Ταυτόχρονα, εντωμεταξύ, δεν είναι μόνο ότι απαγορευόταν η είσοδος τροφίμων και φαρμάκων, το Αζερβαϊτζάν έκανε και κάτι άλλο. Διέκοψε αυθαίρετα τη ροή φυσικού αερίου και τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος και σε πολλές περιπτώσεις τη ροή νερού. Δηλαδή ήταν μια φοβερή ανθρωπιστική καταστροφή η οποία δεν είχε ακουστεί σχεδόν καθόλου και στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι Ρώσοι ήταν συνένοχοι, διότι καταρχάς οι Ρώσοι θα μπορούσαν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής να μεταφέρουν οι ίδιοι ανθρωπιστική βοήθεια με τα αεροπλάνα της αποστολής. Δεν το έκαναν. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 23, μία μέρα πριν την επίθεση, είχαν μια συμφωνία μεταξύ των Αρμενίων του Αρτσάχ, του Αζερβαϊτζάν και της Ρωσίας. Και δέχθηκαν οι Αζερβαϊτζανοί να ανοίξει ο διάδρομος του Λατσίν για να μπει ανθρωπιστική βοήθεια, και ως αντάλλαγμα οι Αρμένοι θα επιτρέψουν το άνοιγμα ενός νέου διαδρόμου, ο οποίος θα φτάνει στο Αρτσάχ μέσω Αζερβαϊτζάν. Δηλαδή για να αυξηθεί η παρουσία τους, καταλάβατε. Μάλιστα. Για να αυξηθεί η παρουσία, δηλαδή ναι, από την άλλη μεριά. Και όλοι πίστευαν, όχι όλοι, οι δυτικοί κυρίως, ότι μπαίνουμε σε μια φάση θετική, αισιόδοξη, που θα τερματιστεί η κρίση. Μια μέρα μετά επιτέθηκε το Αζερβαϊτζάν στον Ναγκόρνο Καραμπάχ και σε λιγότερο από 24 ώρες συνθηκολόγησαν οι Αρμενικοί. Γιατί όμως? Δεν είναι ότι δεν ήθελαν να πολεμήσουν. Δεν μπορούσαν να πολεμήσουν. Δεν μπορούσαν να πολεμήσουν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η ρωσική αποστολή, η ειρηνευτική συσσαγωγικά, δεν εμπόδισε την είσοδο των δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας, της χώρας, είχαν αποχωρήσει από την περιοχή επειδή τηρήθηκε η συμφωνία του 2020 από τη μεριά της Αρμενίας, και η συμφωνία έλεγε ότι πρέπει να αποχωρήσουν οι αρμενικές δυνάμεις, και αποχώρησαν. Και αυτοί που είχαν μείνει στην περιοχή ήταν οι ντόπιοι, δηλαδή οι Αρμένοι του Αρτσάχ, του Ναγκόρνου Καραμπάχ, οι οποίοι είχαν κάποιες μονάδες αυτοάμυνας, οι οποίες έφεραν ελαφρύ οπλισμό ουσιαστικά. Δεν είχαν βαρέα όπλα, δεν είχαν σύγχρονα όπλα κλπ. Επομένως δεν μπορούσαν να αντισταθούν απέναντι σε έναν δυνατό για τα δεδομένα της περιοχής στρατό, ο οποίος είναι
εξοπλισμένος με υπερσύγχρονα όπλα Ισραηλινής κατασκευής, τουρκικής κατασκευής, ρωσικής κατασκευής. Και εν πάση περιπτώσει πρόκειται για έναν τακτικό οργανωμένο στρατό και δεν πρόκειται για μονάδες αυτοάμενες όπως αυτές που υπήρχαν στην περιοχή. Με αυτό τώρα, με αυτή την περιγραφή που κάνετε, μπαίνουμε στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους της συζήτησης που ήθελα να εξετάσουμε λίγο τους δρόντες στην περιοχή. Όπως μας είπατε και όπως καταλάβαμε όλοι, η Ρωσία δεν είναι πλέον αξιόπιστος παίκτης, ας πούμε, στην περιοχή, ιδιαίτερα για τα συμφέροντα της Αρμενίας. Αυτό θεωρείτε ότι γίνεται επειδή η Αρμενία ως πρώην δημοκρατία που ήταν υπό το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε να αληθωρίζει προς τη Δύση? Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό. Είναι οι βασικοί λόγοι, είναι τρεις για την στάση της Ρωσίας. Ο πρώτος είναι οι κακές σχέσεις που έχει η Μόσχα, το Κρεμλίνο, με την αρμενική κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό? Το 2008 έγινε μια βελούδινη επανάσταση εισαγωγικά στην Αρμενία, η οποία εκθρόνησε το φιλορωσικό και ημιαυταρχικό καθεστώς και έφερε στην εξουσία τον νυν πρωθυπουργό, τον Νικόλ Πασινιάν. Πριν ανέλθει στην εξουσία, ο Πασινιάν είχε μια φιλοευρωπαϊκή ρητορική, φιλοδυτική εναντίον της Ρωσίας. Όταν έγινε πρωθυπουργός, προσγειώθηκε λίγο στην πραγματικότητα και ναι, μεν άρχισε τις επαφές με τη Δύση, έκανε κάποιες μεταρρυθμίσεις κλπ. Όμως δεν ήρθε σε ρήξη με τη Ρωσία. Οι Ρώσοι όμως δεν τον ήθελαν. Έτσι λοιπόν το 2020, όταν το Αζερβαϊτζάν επιτέθηκε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, οι Ρώσοι έμειναν αμέτωχοι ουσιαστικά. Και έτσι έχασαν οι Αρμένοι. Η αρμενική κυβέρνηση έπειτα κατάλαβε ότι καλό είναι να έχει από κοντά τη Ρωσία. Επομένως, παρά τις επαφές με τη Δύση, επαφές, έτσι, δεν μιλάμε για κάτι σημαντικό, απλές επαφές, προσπάθησε να επαναπροσεγγίσει τη Ρωσία. Στο πλαίσιο αυτό αγόρασε καινούργια Σουχόι, ρωσικά μαχητικά, έστειλε στρατιωτικούς γιατρούς στη Συρία για να συνδράμει τις ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στη χώρα αυτή, έστειλε δυνάμεις στο Καζακστάν τον Ιανουάριο του 2022, όταν το καζακικό καθεστώς ζήτησε από τη Ρωσία και το CSTO, που είναι ένας οργανισμός υπό την ηγεσία της Ρωσίας, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων, και η Αρμενία συμφώνησε και έστειλε στρατιώτες. Έφτασε μέχρι και στο σημείο να είναι η μοναδική χώρα στο Συμβούλιο της Ευρώπης που ψήφισε όχι στην αποπομπή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ήταν η μοναδική χώρα η Αρμενία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όντως προσπάθησε να προσεγγίσει κάπως τη Ρωσία, ταυτόχρονα διατηρώντας τις επαφές με την Δύση. Πότε ήρθε η ρήξη? Η ρήξη ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2022. Και αυτή η ρήξη οφείλεται στο εξής. Το Σεπτέμβριο του 2022, το Αζερβαϊτζάν εισέβαλε ουσιαστικά μια μικρή κλίμακα εισβολή στην Αρμενία, στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, στην Αρμενία. Βομβάρδισε δεκάδες πόλεις και χωριά και κατέλαβε παράνομα και κατέχει έως σήμερα αρμενικά εδάφη, ευτυχώς σε μη κατοικημένες περιοχές, όμως αρμενικά εδάφη. Η Αρμενία τι έκανε? Απευθύνθηκε στη Ρωσία, με την οποία έχει ένα σύμφωνο αμοιβαίας συνδρομής, και απευθύνθηκε στον CSTO, τον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, που είναι ας πούμε σαν το ΝΑΤΟ, ας πούμε, υπό την ηγεσία της Ρωσίας. Και εκεί, όπως εμείς στο ΝΑΤΟ έχουμε το άρθρο 5 για τη συνδρομή του κράτους μέλους αν δεχθεί επίθεση, έχουν και εκεί ένα αντίστοιχο που είναι το άρθρο 4 που λέει ακριβώς το ίδιο. Η Ρωσία και τα μέλη του οργανισμού αυτού αρνήθηκαν να συνδράμουν την Αρμενία. Εκεί ξεχύλισε το ποτήρι για την Αρμενία. Και είδανε ότι πλέον δεν μπορούν να εμπιστεύονται καθόλου τη Ρωσία και κακώς έκαναν και την προσπάθεια επαναπροσέγγισης τα τελευταία 3 χρόνια. Και εκεί ξεκίνησε το φλερτ με τη Δύση. Ξεκίνησαν οι κατηγορίες
ότι οι Ρώσοι δεν κάνουν τη δουλειά τους στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, η ειρηνευτική τους αποστολή, που ήταν πραγματικότητα. Ως ειρηνευτική δύναμη, ναι. Που ήταν και πραγματικότητα. Έβγαινε όλο και πιο συχνά ο Πασινιάν και έλεγε ότι ήταν τεράστιο το λάθος να εμπιστευτούμε τη Ρωσία και να εξαρτώμαστε από τη Ρωσία. Άρχισε να προσεγγίζει άλλες χώρες για την αγορά εξοπλισμών, π.χ. την Ινδία. Απαγόρευσε τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων του CSTO, αυτής της συμμαχίας που σας είπα πριν, στα αρμενικά εδάφη. Απομάκρυνε από τον οργανισμό τον μόνιμο εκπρόσωπο της χώρας και έτσι η χώρα σήμερα δεν εκπροσωπείται στον οργανισμό. Προχώρησε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τους Αμερικανούς. Έστειλε για πρώτη φορά ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Υπέγραψε πιο πρόσφατα μετά την επίθεση το καταστατικό της δρόμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Πούτιν. Και γενικότερα βλέπουμε ότι επίσης προτιμάει τη διαμεσολάβηση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων αντί τη ρωσική διαμεσολάβηση στις διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικώς τον τελευταίο χρόνο έχει υπάρξει μια ρήξη μεταξύ των δύο κρατών και γι' αυτό η Ρωσία επέτρεψε στο Αζερβαϊτζάν, έδωσε το πράσινο φως να προχωρήσει στην τελευταία αυτή επίθεση, η οποία κατέληξε σε μια εθνοκάθαρση του αρμενικού πληθυσμού της περιοχής και, και στο ξέσπασμα μιας μεγάλης προσφυγικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην Αρμενία. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ναι, ολοκληρώστε. Ο δεύτερος λόγος, γιατί με ρωτήσετε γιατί τώρα. Αυτό δεν με ρωτήσατε. Ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτό το χρόνο. Ο πρώτος λόγος ήταν η ρήξη Αρμενίας-Ρωσίας που έφτασε στο Ζενίθ. Δεν είναι τυχαίο ότι την ημέρα της επίθεσης βγήκε ο Μεντβέντεφ, όλοι γνωρίζουν ποιος είναι ο Μεντβέντεφ, και είπε ότι η Αρμενία θα πληρώσει για αυτά που κάνει. Δηλαδή ότι έστειλε στην Ουκρανία βοήθεια κλπ. Ανθρωπιστική βοήθεια έστειλε εντωμεταξύ, όχι στρατιωτική, αλλά και πάλι αυτό ενόχλησε πάρα πολύ τη Ρωσία. Και ο Μεντβέντεφ, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος του στο ρωσικό καθεστώς, λίγο πριν την επίθεση βγήκε και είπε αυτό στο Telegram και μετά ακολούθησε η επίθεση. Ήταν δηλαδή συνεννοημένο. Άρα, ο πρώτος λόγος είναι η ρήξη Ρωσίας-Αρμενίας, στις σχέσεις Ρωσίας-Αρμενίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ρωσία έχει μπλέξει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και έχει κρατήσει 1,5 χρόνο και αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα εκεί. Βλέπει ότι η κατάσταση μένει στάσιμη, δεν μπορεί ούτε να προχωρήσει. Έχει και αυτό, την απειλή. Αυτό το blitzkrieg που όλοι επικαλούνταν δεν ήρθε. Δεν ήρθε, πολλοί κάναμε λάθος εκτιμήσεις κλπ. Επομένως, τώρα που υπάρχει αυτός ο πόλεμος και υπάρχει και μια απομόνωση της Ρωσίας, όχι σε διεθνές επίπεδο, αλλά τουλάχιστον στη Δύση, γιατί σε διεθνές επίπεδο δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν θέλει η Ρωσία να ανοίξει ένα νέο μέτωπο. Δεν θέλει η Ρωσία να ανοίξει ένα νέο μέτωπο, διότι ήδη βλέπει ότι η επιρροή της μειώνεται στον μετασοβιετικό χώρο, μειώνεται στην Κεντρική Ασία, μειώνεται στον Κάφκασο, μειώνεται στη Μολδαβία. Δεν αρέσει αυτό στη Μόσχα. Και επομένως ξέρει ότι αν εμπλακεί σε όλο αυτό που γίνεται μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, θα βρουν κατευθείαν την ευκαιρία οι Δυτικοί και οι Τούρκοι να αυξήσουν την παρουσία τους εκεί και να πλέξουν περαιτέρω τα ρωσικά συμφέροντα. Επομένως, είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία επηρεάζει τα γεγονότα αυτά. Και ο τρίτος λόγος είναι η συνεργασία Ρωσίας-Αζερβαϊτζάν. Αυτή η συνεργασία δεν μπορούμε να την αποκαλέσουμε συμμαχία. Είναι, ας πούμε, μια οπορτουνιστική συμμαχία. Ο ένας εκμεταλλεύεται τον άλλον. Έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, όμως ταυτόχρονα το ένα καθεστώς χρησιμοποιεί το άλλο. Με κορυφαίο το ενεργειακό, πιστεύετε? Όχι, δεν είναι το ενεργειακό, δεν είναι κορυφαίο. Είναι σημαντικό το ενεργειακό, αλλά δεν είναι το μόνο. Λόγω των αγωγών, δηλαδή. Ναι, δεν είναι μόνο η αγωγή, δεν είναι τόσο η αγωγή. Είναι ότι το Αζερβαϊτζάν βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις δυτικές κυρώσεις. Και είναι σημαντικό διότι βρίσκεται
στα Σκαριά ένας νέος εμπορικός και οικονομικός διάδρομος που θα συνδέει την Ινδία με τη Ρωσία μέσω Ιράν και Αζερβαϊτζάν, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ρώσους. Επίσης, είναι σημαντικό διότι θέλουν οι Ρώσοι να έχουν λόγο να συνεχίσουν να έχουν σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, οπότε θέλουν να έχουν από κοντά το Αζερβαϊτζάν. Και το τρίτο είναι ότι εκμεταλλεύεται τη σύγκρουση αυτή η Ρωσία, μήπως και καταφέρει και ρίξει την κυβέρνηση Πασινιά στην Αρμενία. Τι περίμενε, τι ευχόταν η Ρωσία? Η Ρωσία ευχόταν ότι θα επιτρέψει, λέει, επιτρέπω στο Αζερβαϊτζάν να επιτεθεί. Ενώ εγώ έχω χιλιάδες στρατιώτες που είναι είναι μέρος της ειρηνευτικής αποστολής, δεν θα κάνουν τίποτα αυτοί, επιτρέπω στο Αζερβαϊτζάν να επιτεθεί. Και τι πίστευε η Μόσχα? Πίστευε ότι η καταστροφή του Καραμπάχ, του Αρτσάχ, που ήταν μια καταστροφή, ότι θα δημιουργήσει τόσο μεγάλη πίεση στην αρμενική κυβέρνηση, η οποία θα πέσει. Είτε από τις διαδηλώσεις, είτε θα παραιτηθεί, είτε με κάποιο πραξικόπημα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο, όπως είναι σαφές. Η αρμενική κυβέρνηση συνεχίζει και είναι στην εξουσία, το κόμμα Πασινιάν είναι στην εξουσία και δεν τα κατάφερε. Όμως αυτό δείχνει ότι η πολιτική της Ρωσίας έδειξε ότι υπάρχουν επαφές με το Αζερβαϊτζάν και θέλει να εκμεταλλεύεται τη σύγκρουση αυτή για τα δικά της συμφέροντα η Ρωσία. Επομένως αυτοί είναι οι τρεις βασικοί λόγοι, να τους επαναλάβω γιατί έκανα και ανάλυση για τον καθένα και ίσως μπερδευτεί ο κόσμος. Ένα, η ρήξη στις σχέσεις Αρμενίας-Ρωσίας. Δύο, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και τρία, ειδική σχέση Μόσχας-Μπακού, αλλά και Μόσχας-Άγκυρας. Γιατί οι ρωσοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν τις σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί λόγοι που τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ρώσοι έδωσαν το πράσινο φως στο να προχωρήσουν οι Αζερβαϊτζανοί σε μια επίθεση. Οι δε Αζερβαϊτζανοί προχώρησαν στην επίθεση για τρεις λόγους. Πρώτον, είχαν το πράσινο φως της Ρωσίας, όπως σας είπα. Δεύτερον, ξέρουν ότι είναι σημαντικοί οι Αζερβαϊτζανοί για τη Δύση και για την Ευρώπη λόγω φυσικού αερίου. Εδώ έρχεται το φυσικό αέριο. Ξέρουν ότι είναι σημαντικοί για τη Δύση, οπότε ξέρουν ότι αν το έκαναν δεν θα τους επέβαλαν κυρώσεις οι Δυτικοί. Και τρίτον, διότι έχουν το πάνω χέρι μετά τη νίκη τους στον πόλεμο του 2020. Τώρα θέλω να πάμε κλείνοντας σε δύο παίκτες που νομίζω ο ένας είναι η Τουρκία, ο άλλος είναι το Ιράν, σε δύο δρόντες στην περιοχή που επηρεάζουν τις εξελίξεις. Η Τουρκία από τον τρόπο που τα τουρκικά μέσα αντιμετώπισαν την απώλεια του Ναγκόρνο Καραμπάχ από την Αρμενία, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη χαρά τους και είναι έκδηλοι παντού, μέχρι το σημείο που και ο Αλίεφ και ο Ερντογάν δεν πήγαν στην σύνοδο της Γρανάδας στα πλαίσια της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Αυτό δείχνει πόσο λειτουργούν συντεταγμένα και εκτός αυτό που προαναφερθήκατε ότι με ντρόουν τουρκικά, ας πούμε, μπόρεσαν να επιβληθούν. Δύο λόγια λοιπόν για την Τουρκία και το κυριότερο για το Ιράν, που το Ιράν έχει κάποια εκατομμύρια Αζέρους, έχει θέματα εθνικής ασφάλειας όταν το Αζερμπαϊτζάν αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο. Σε αυτά τα δύο θέλω να αναφερθείτε και με αυτό να κλείσουμε. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία έχει αυξήσει πολύ σημαντικά την παρουσία της στην περιοχή μετά τον πόλεμο του 2020. Να πούμε ότι η Τουρκία συμμετείχε ενεργά στον πόλεμο του 2020. Όχι μόνο έδωσε στο προμήθευση του Αζερβαϊτζάν με drones, με μη επανδρομένα αεροσκάφη, όχι μόνο έστειλε στρατιωτικούς συμβούλους, όμως παράλληλα έστειλε νατοϊκούς εξοπλισμούς, F-16, μισθοφόρους από τη Συρία και τη Λιβύη για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή και λέγεται, υπάρχουν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις, ότι οι ίδιοι οι Τούρκοι συμμετείχανε στις εχθροπραξίες, κυρίως οι Τούρκοι πιλότοι για τα F-16 και ειδικές δυνάμεις. Α, και επίσης είναι αποδεδειγμένο ότι και η MIT, η,
MIT, λέω, με συγχωρείτε, η MIT, η υπηρεσία πληροφοριών, η τουρκική, ήταν παρούσα στις εχθρώες κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2020. Επομένως, η Τουρκία έχει παρουσιάσει πολύ σημαντικά έχει αυξήσει πολύ σημαντικά την παρουσία της στην περιοχή, έχει αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία, ασκεί πολιτική επιρροή στο καθεστώς του Μπακού και χρησιμοποιεί το Αζερβαϊτζάν για την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων και πολιτικών, για να συνδεθεί με την Κεντρική Ασία, με τα τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας και να συμβάλλει και στον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα της Κύπρου. Τώρα, η Τουρκία προφανώς και υποστηρίζει το Αζερβαϊτζάν διαχρονικά. Επί 30 χρόνια έχει επιβάλλει έναν αποκλεισμό, έναν εμπάργκο στην Αρμενία και έχει κλείσει τα σύνορα εξαιτίας του ζητήματος του Καραμπάχ. Και στον πόλεμο της δεκαετίας του 90 βοήθησε το Αζερβαϊτζάν με την αποστολή εθελοντών, συμβούλων κλπ. Και εξοπλισμών και με την οικονομική βοήθεια. Και πάντοτε στο διπλωματικό κομμάτι η Τουρκία υποστήριζε το Αζερβαϊτζάν και προσπαθούσε να το βοηθήσει να επανακαταλάβει την περιοχή του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Και υπάρχει βέβαια, για να το βάλουμε και αυτό, και το κομμάτι της γενοκτονίας που είναι ένα μόνιμο αγκάθι με την Αρμενία. Ναι, ναι, είναι και αυτό, είναι και άλλα, αλλά είναι και αυτό φυσικά, το οποίο παίζει κάποιον ρόλο. Όμως, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η Τουρκία αναβαθμίζεται και άλλο τώρα. Διότι τώρα που χάθηκε για πάντα τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, τα τουρκικά σχέδια για τον Κάφκασο, τα οποία πολλοί τα λένε παντουρκιστικά σχέδια, διότι αφορά όλα τα τουρκογενή κράτη. Λοιπόν, αυτά τα σχέδια της Τουρκίας είναι πιο κοντά στο να υλοποιηθούν. Διότι τώρα με την απώλεια του Ναγκόρνου Καραμπάχ, οι Τούρκοι με τους Αζερβαϊτζανούς θα πιέσουν την Αρμενία για τον διάδρομο που σας είπα στην αρχή. Αν τα καταφέρουν, σημαίνει πλέον ένωση της Τουρκίας με τον υπόλοιπο τουρκογενή κόσμο, δηλαδή το Αζερβαϊτζάν και τα τουρκογενή κράτη της Κεντρικής Ασίας. Αυτό θα έχει τεράστιο στρατηγικό αποτύπωμα, θα επηρεάσει όλους τους παίκτες, όχι μόνο τη Ρωσία και το Ιράν, και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα, όλα τα κράτη τα οποία, οι δύο Κάφκασσες είναι μια σημαντική περιοχή, θα επηρεάσει τα πάντα. Θα επηρεάσει και θα αλλάξει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή και στη δική μας περιοχή, δηλαδή στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια κλπ. Και στη Μαύρη Θάλασσα φυσικά. Επομένως, οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η Τουρκία αναβαθμίζει την θέση της στην περιοχή και τη συμφέρει που υπάρχει μια σταδιακή αποχώρηση των Ρώσων από την περιοχή. Επομένως, είναι ένας από τους κερδισμένους της υπόθεσης αυτής. Τώρα για το Ιράν. Στο Ιράν, να πούμε ότι το Ιράν δεν θέλει την αλλαγή των συνόρων. Γι' αυτό είπε ότι αν το Αζερβαϊτζάν εισβάλλει στη Νότια Αρμενία για να επιβάλλει το άνοιγμα του διαδρόμου, θα εμπλακεί και το ίδιο στρατιωτικά υπέρ της Αρμενίας. Γιατί δεν θέλει την αλλαγή των συνόρων, η απάντηση βρίσκεται σε 4 πράγματα. Πρώτον, το Ιράν πάντα είναι υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας, διότι το ίδιο έχει μειονότητες σε ακριτικά μέρη και φοβάται ότι... Και υπάρχουν και αποσχιστικά και αυτονομιστικά κινήματα, τέλος πάντων, στις περιοχές αυτές. Γι' αυτό και διαχρονικά το Ιράν στηρίζει την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας. Τουλάχιστον θεωρητικά. Γιατί στην πράξη είδαμε ότι π.χ. υποστηρίζει και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά θεωρητικά πάντοτε τάσεται υπέρ της διατήρησης του status quo και της εδαφικής ακεραιότητας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ότι αν αλλάξουν τα σύνορα στον Κάφκασο και σταματήσει το Ιράν να έχει κοινά σύνορα με την Αρμενία, θα υπάρξει μια βίαιη διακοπή της σύνδεσης Ιράν-Μαύρης Θάλασσας. Και η Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντική για το Ιράν, διότι αποτελεί έναν εναλλακτικό δρόμο για το Ιράν πέραν του Περσικού κόλπου
που στον Περσικό κόλπο υπάρχουν και εχθρικές δυνάμεις προς το Ιράν, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και τα αραβικά κράτη του κόλπου, τέλος πάντων. Επομένως, ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλουν να εξασφαλίσουν μια δίωδο στην Μαύρη Θάλασσα. Ο τρίτος λόγος είναι η συνεργασία του Ιράν, του Αζερβαϊτζάν με το Ισραήλ. Όσοι δεν το γνωρίζουν, το Ισραήλ είναι ο σημαντικότερος αντίπαλος του Ιράν και αντίστοιχα το Ιράν είναι ο σημαντικότερος αντίπαλος του Ισραήλ. Όχι μόνο αντίπαλοι, είναι εχθροί ουσιαστικά και υπάρχουν ενδείξεις ότι το Αζερβαϊτζάν αποτελεί βάση για, ή να το πω καλύτερα, ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τα εδάφη του Αζερβαϊτζάν για να πραγματοποιήσει επιθέσεις δολιοφθοράς εντός της Ιρανικής επικράτειας. Και φοβούνται οι Ιρανοί ότι αν επικρατήσει ο τουρκοαζερικός άξονας στα βόρεια σύνορα, αυτό θα ενισχύσει και το Ιράν και θα φέρει περαιτέρω απειλές για την ασφάλεια του Ιράν, του πυρηνικού του προγράμματος και των στρατιωτικών του εγκαταστάσεων. Και ο τέταρτος λόγος είναι ο παντουρκισμός. Δεν θέλει τον παντουρκισμό το Ιράν, διότι πολύ σωστά, όπως είπατε, στο βόρειο Ιράν κατοικούν περίπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 16 με 25 εκατομμύρια Αζέρι, οι οποίοι είναι το ίδιο, ανήκουν στην ίδια εθνοτική ομάδα με τους κατοίκους του Αζερβαϊτζάν. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στο βόρειο Ιράν πάρα πολλοί Αζέρι δεν έχουν την εθνική ταυτότητα που έχουν οι Αζερβαϊτζάνοι, το Αζερβαϊτζάν. Η ταυτότητά τους βασίζεται περισσότερο στο θρήσκευμα, στην πίστη τους. Ο ίδιος ο αρχηγός του κράτους του Ιράν, ο Χαμενή, είναι Αζέρος, αζερικής καταγωγής. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποστηρίξει, ας πούμε, το Αζερβαϊτζάν. Υποστηρίζει τα συμφέροντα του Ιράν, έτσι. Επομένως, ναι μεν ο παντουρκισμός και ο αλυτρωτισμός δεν έχει ριζωθεί, δεν έχει ριζώσει, με συγχωρείτε, στο βόρειο Ιράν, στην αζερική μειονότητα, όμως φοβάται το Ιράν ότι αν επικρατήσει ο τουρκοαζερικός άξονας στα βόρεια σύνορά του, μπορεί μελλοντικά να εμφανιστούν διάφορες ομάδες, διάφοροι φορείς και διάφορα κινήματα τα οποία θα ζητούν την αυτονόμηση, αν όχι την απόσχηση της περιοχής και την ένωση με το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία. Επομένως, αυτοί είναι οι τέσσερις βασικοί λόγοι για την στάση του Ιράν. Δεν είναι ότι αγαπάει την Αρμενία, δεν είναι ότι είναι σύμμαχη, είναι τα συμφέροντα. Φύγονται ιρανικά συμφέροντα στην περιοχή. Και αν επικρατήσει ο τουρκοαζερικός άξονας, θα πληγούν πολύ σημαντικά τα ιρανικά συμφέροντα. Αυτό το τελευταίο που είπατε ίσως είναι και το πιο σημαντικό της συζήτησης, ότι ένα ισχυρό Αζερβαϊτζάν μπορεί να δημιουργήσει θέματα ασφάλειας στο Ιράν, οπότε μιλάμε για αποσταθεροποίηση ολόκληρη την περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κύριε Μενεσιάν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση, τη χαρτογράφηση, την ανάλυση που μας κάνετε για το θέμα του Ναγκόρνου Καραμπάχ και με ό,τι αυτό συνδέεται, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.